Για την επιτυχημένη πορεία της NIPD Genetics θα μιλήσουμε με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Φίλιππο Πατσαλή. Κύριε Πατσαλή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι τιμή μας που σας έχουμε στην εκπομπή Business Hour και θα μας πείτε περισσότερα για την εταιρεία την οποία έχετε ξεκινήσει. Ποια είναι λοιπόν η NIPD Genetics? Η NIPD Genetics είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, η πρώτη εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Κύπρο. Μια εταιρεία δηλαδή που έχει σκοπό τον σχεδιασμό μέσα από έρευνα και ανάπτυξη τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και ακολούθως την παροχή τους σε όσους την χρειάζονται, νοσοκομεία, άλλα ιατρικά ιδρύματα και παρόχους υγείας σε όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή μια διεθνής εταιρεία η οποία ξεκίνησε ως startup από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και ακολούθησε μια ανεξάρτητη και επιτυχημένη πορεία όπου σήμερα η εταιρεία είναι πολυμετοχική και δραστηριοποιείται ως επιτοπλίστων με την ανάπτυξη και παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο εξωτερικό. Αυτή είναι και η επιτυχία, αν θέλετε, της εταιρείας. Δηλαδή ότι ξεκίνησε από μια startup εταιρεία και κατέληξε σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα, σε μια διεθνή επιχείρηση. Ναι, και είναι ένα καλό παράδειγμα, ένα επιτυχημένο παράδειγμα, όπως λέμε, όπου καταδεικνύει ότι στην Κύπρο έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε εταιρείες καινοτομίας, startups στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και οι οποίες να διακρίνονται διεθνώς. Μιλήσατε για βιοτεχνολογία. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε αυτόν τον όρο, τι είναι η βιοτεχνολογία και παράλληλα να μας αναφέρετε τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρετε. Ναι. Η βιοτεχνολογία είναι ένας εμπορικός όρος, αν θέλετε, όπου χρησιμοποιείται η γνώση ή η παραγωγή καινούργιας γνώσης μέσα από έρευνα στον τομέα των βιολογικών και βιοιατρικών επιστημών με σκοπό την ανακάλυψη καινούργιων μεθόδων, καινούργιων τεχνολογιών, καινούργιων εξοπλισμών, software ή οτιδήποτε άλλον καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία η οποία μπορεί να παρέχει υπηρεσία στον τομέα της υγείας. Είναι πολύ γνωστό σήμερα ότι οι εταιρείες βιοτεχνολογίας είναι ίσως από τους ελάχιστους κλάδους παγκοσμίως όπου πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στον τομέα της ανάπτυξης, ακόμη και εν μέσω κρίσης. Τώρα, όσον αφορά τι προσφέρετε εσείς συγκεκριμένα. Η NIPD Genetics έχει αναπτύξει καταρχήν δικές της τεχνολογίες, τεχνολογικές πλατφόρμες, αλγόριθμους βιοπληροφορικής, λογισμικά προγράμματα και πολλές καινοτόμες επίσης εργαστηριακές υπηρεσίες οι οποίες αφού καταγράφηκαν ως δικές μας πατέντες σήμερα έχουμε γράψει πέραν των 40 πατέντων διεθνώς αναπτύχθηκαν. Σημαντικός αριθμός, 40 διαφορετικές πατέντες λοιπόν. Είναι μεγάλος αριθμός. Οι καινοτόμες αυτές προσεγγίσεις, υπηρεσίες, τεχνολογίες έχουν μεταφερθεί από το πρωτότυπο ως προϊόν, ως υπηρεσίες και παρέχονται σήμερα σε νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια σε πάνω από 30 χώρες που εκτείνονται από το δυτικό άκρο της Ευρώπης
μέχρι την Ιαπωνία, Ινδία-Ιαπωνία και από την Ρωσία μέχρι την Νότιο Αφρική. Καθημερινά δεχόμαστε δηλαδή βιολογικά υγρά όπως αίμα, αμνιακό υγρό, παριακό υγρό και άλλους ιστούς στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής, στον τομέα της ογκολογίας, όπου νοσοκομεία και εργαστήρια από όλο τον κόσμο μας στέλνουν εδώ βιολογικά δείγματα και εδώ κεντρικά στη Λευκωσία αναλύονται και τα αποτελέσματα παραθέτονται διαδικτυακά στους γιατρούς ή τους επαγγελματίες της υγείας τους οποίους οι οποίοι τις έχουν ζητήσει. Παρέχουμε, για παράδειγμα, υπηρεσίες μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου για να ελεγχθεί κατά πόσο ένα έμβριο είναι υγιές ή αν φέρει ή θα φέρει κάποιες παθήσεις, κάποια σύνδρομα, κάποιες ασθένειες. Υπηρεσίες που αφορούν τον κληρονομικό καρκίνο, δηλαδή την έβρεση γενετικών αλλαγών που προδιαθέτουν ένα άνθρωπο στο να αναπτύξει στο μέλλον καρκίνο. Υπηρεσίες που ταξινομούν, ταυτοποιούν και γενετικά χαρακτηρίζουν με ακρίβεια διαφόρους τύπους καρκίνου, ώστε να επιλεχθεί η σωστή θεραπεία και ιατρική προσέγγιση. Υπηρεσίες που αφορούν την έβρεση γενετικών λαθών σε νεογέννητα ή σε μικρά παιδιά που πιθανόν να μην παρουσίασαν ακόμα κάποια συμπτώματα ή να έχουν παρουσιάσει. Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, με την ανάλυση εμβρίων πριν τοποθετηθούν στη μήτρα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης για να μπορούμε να πούμε με ακρίβεια εάν τα έμβρια αυτά θα μεταφέρουν γενετικά λάθη. Υπηρεσίες που προσφέρουν την έβρεση γενετικών αλλαγών σε μελλοντικούς γονείς έτσι που να τους προστατεύσουν ή να τους ενημερώσουν από την τεκνοποίηση να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί. Και πάρα πολλές άλλες εξετάσεις είναι πάρα πολλές. Πραγματικά όντως πολλές εξετάσεις, γενετικά διαγνωστικά τεστ θα λέγαμε. Η εταιρεία όμως έγινε πιο γνωστή στο ευρύ κοινό από τα τεστ για τον κορονοϊό. Πώς βοήθησε η πανδημία, αν θέλετε, στην εξέλιξη της εταιρείας και στην ανάπτυξή της? Να σας πω. Γιατί μπορεί και να στα μάτια κάποιων συμπολιτών μας η NIPT Genetics να είναι μια εταιρεία η οποία απλά κάνει αναλύσεις κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και 10 χρόνια και η εταιρεία αυτή προσφέρει υπηρεσίες, όπως είπαμε, σε 30 χώρες, όχι μόνο υπηρεσίες αλλά και νέες τεχνολογίες, και η επιτυχία της στηρίζεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο. Μπορεί να είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, να είναι πιο γρήγορες, να είναι πιο ασφαλείς και πολλά άλλα. Η εταιρεία λοιπόν είχε πωλήσεις, αν θέλετε, τέτοιων υπηρεσιών κατά το 90% των πωλήσεων της στο εξωτερικό. Λίγες υπηρεσίες παρήχαμε στην Κύπρο λόγω του μικρού πληθυσμού. Το μάρκετ στην Κύπρο είναι μικρό, ενώ αν σκεφτεί κάποιος ότι οι χώρες τις οποίες έχω αναφέρει του ανεπτυγμένου κόσμου υπολογίζονται πέραν των 2 δισεκατομμυρίων πολιτών, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είναι η μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο και η NIPT ήταν πολύ γνωστή και είναι πολύ γνωστή στο εξωτερικό, στους κύκλους ιδιαίτερα της δικής μας ειδικότητας, της βιοτεχνολογίας και των εταιριών που ασχολούνται με αυτή, αλλά πολύ λίγο γνωστή στην Κύπρο λόγω του ότι λίγες τέτοιες υπηρεσίες παρήχαμε. Είναι πραγματικά οξύμορο, θα έλεγε κανείς, μια εταιρεία κυπριακή να είναι γνωστή στο εξωτερικό για τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά όχι στην Κύπρο. Φυσικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι η αγορά εδώ είναι πολύ πιο μικρή.
Ακριβώς. Εξυπηρετούμε τον πολίτη κυρίως ή κατά 90% εκτός Κύπρου παρά τους Κύπριους πολίτες. Με την πανδημία αισθανθήκαμε ότι έχοντας στην Κύπρο μια από τις μεγαλύτερες υποδομές όχι μόνο στην Κύπρο αλλά στην Ευρώπη, θα ήταν παράληψή μας, αν θέλετε, να μην αναλάβουμε κι εμείς ένα ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της πανδημίας. Γιατί η αλήθεια είναι οι εξετάσεις του κορονοϊού σε σχέση με αυτά που κάνουμε δεν είναι δύσκολα πράγματα, είναι πολύ απλά. Έχουμε την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τον εξοπλισμό, πάρα πολλούς επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν και έτσι μπήκαμε σε αυτόν τον αγώνα να βοηθήσουμε την Κύπρο, να βοηθήσουμε το Υπουργείο Υγείας στην προσπάθεια. Είναι σημαντικό όντως το έργο που προσφέρει η εταιρεία σας και αυτό νομίζω πλέον το αναγνωρίζει ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Τώρα θα ήθελα να μας αναφέρετε ολοκληρώνοντας την... Πολύ πιθανόν να έχουμε προσφέρει πέραν των 50% των εξετάσεων που έχουν γίνει στην Κύπρο. Δηλαδή 50% μάλιστα. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις. Γι' αυτό και ο κόσμος της Κύπρου μας γνώρισε, αν θέλετε, καλύτερα μέσα από την πανδημία, γιατί απευθύνθηκε σε εμάς για να λάβει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Θα ήθελα τώρα, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή μας, να δούμε ποια είναι τα μελλοντικά βήματα της NIPD Genetics επιγραμματικά και να αναφερθούμε και στο νέο τεστ που έχετε ανακοινώσει πρόσφατα με την ονομασία Oriana. Ναι, η NIPD Genetics όλο αυτό το διάστημα που έχει, όπως είπα, προσφέρει πάρα πολλά στην καταπολέμηση της πανδημίας με την παροχή του τεστ, δεν σταμάτησε να συνεχίσει να αναπτύσσει συνεχώς καινούργια εργαστηριακά τεστ και να τα παρέχει στο εξωτερικό. Έχουμε αναπτύξει, έχετε αναφέρει το Oriana, αλλά έχουμε αναπτύξει και πολλά άλλα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι τους τελευταίους 3 μήνες αναπτύχθηκαν 3 νέα διαφορετικά τεστ τα οποία χρησιμοποιούν την δική μας τεχνολογία που είναι καταγραμμένη σε πατέντες και η οποία προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διεθνώς. Το πρώτο τεστ που αναφέρεται, το Oriana, είναι ένα τεστ που γίνεται σε νεογνά ή μικρά παιδάκια τα οποία είτε ανέπτυξαν κάποια συμπτώματα και δεν γνωρίζουμε αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο νόσημα ή ακόμα και παιδιά που δεν ανέπτυξαν αλλά με τη γέννησή τους οι παιδίατροι κυρίως αισθάνονται ότι θέλουν να γνωρίζουν εάν θα αναπτύξουν ένα τέτοιο νόσημα και βασικά εξετάζονται 106 διαφορετικά γενετικά νοσήματα με ένα τεστ και παίρνοντας μόνο λίγο από την παριά του νεογέννητου, δηλαδή ένα επίχρησμα από το στόμα. Μη επεμβατικό λοιπόν και αυτό το τεστ από την NIPD. Κύριε Πατσάλη, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.